Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τηλεόραση Star, εκπομπή παρεμβάσεις. Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ξεκινήσει. Εμείς ασχοληθούμε και σήμερα με το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Star η κυρία Εύη Αθανασιάδου, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Κυρία Αθανασιάδου, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας κυρία Κυριακίδου και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, καθώς όπως είπα και στην αρχή, αντίστροφα μετρά ο χρόνος. Βέβαια, να πω επίσης ότι η κυρία Αθανασιάδου είναι και υποδιευθύντρια του Δημοσίου ΙΕΚ Δράμας, οπότε θα έχουμε να πούμε και προς αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τι σημαίνει για εσάς, να ξεκινήσω έτσι με μια γενική ερώτηση, ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης? Για μένα ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης σημαίνει ότι είναι μια σκέψη σοβαρή που οφείλουμε να την κάνουμε όλοι σαν πολίτες για να προσφέρουμε πραγματικά και ουσιαστικά πράγματα στην πόλη μας. Εμείς οι πολίτες είμαστε αυτοί οι οποίοι καθημερινά διαπιστώνουμε τα προβλήματα τα οποία μας ενοχλούν, διαμαρτυρόμαστε, άρα καλό θα είναι. Λογικό ή όχι το να διαμαρτυρόμαστε καμιά φορά ως πολίτες ή μπορεί να γινόμαστε και υπερβολικοί καμιά φορά, Είναι πιστεύετε? Λογικό. Όταν όμως φτάνει στο σημείο της υπερβολής, καλό είναι να μην το κάνουμε από το σπίτι μας, αλλά να μπαίνουμε σε αυτόν τον στίβο, σε αυτή τη διαδικασία, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί το λέτε αυτό? Για να γνωρίσουμε πώς λειτουργεί μια διοίκηση, γιατί άλλα πράγματα γίνονται εύκολα, άλλα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να αποκτήσουμε ως πολίτες μια διαφορετική κουλτούρα, να γίνουμε υπεύθυνοι και να φροντίζουμε κι εμείς οι ίδιοι κάποια πράγματα τα οποία περνάνε από το χέρι μας, χωρίς να περιμένουμε πάντα από τους άλλους ή από την εκάστοτε διοίκηση να κάνει κάτι. Το έχουμε λιγάκι αυτό, το να περιμένουμε και να είμαστε εύκολοι στην κριτική καμιά φορά περισσότερο από αυτό που πρέπει και να μην βάζει ο καθένας από εμάς ένα λιθαράκι, θα λέγαμε με απλά λόγια. Το παρατηρώ ότι το έχουμε καμιά φορά, μάλλον πολύ συχνά τελευταία. Θεωρώ ότι κάποιες καταστάσεις μας έχουν αδρανοποιήσει σαν πολίτες. Θεωρώ ότι τα παλιότερα χρόνια, γιατί θυμάμαι και από τα παιδικά μου χρόνια και όλοι μας θυμόμαστε ότι επειδή δεν υπήρχαν όλες αυτές οι διευκολύνσεις, η εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας και όλη αυτή η ανάπτυξη, οι άνθρωποι ήταν πιο ενωμένοι μεταξύ τους, προσφέραν περισσότερο στην πόλη τους, η οποία δεν είχε δρόμους, στο χώριο, ήταν χωματόδρομοι κλπ. Και βλέπαμε, ας πούμε, να φροντίζει ο καθένας το σπίτι του μπροστά και τέλος πάντων να είμαστε πιο προσεκτικοί. Φιλούσαμε ως κόροι οφθαλμού τουλάχιστον τα τουίκου μας. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι, και χθες μάλιστα το παρατηρούσα και στη γειτονιά μου, στο κομμάτι της καθαριότητας, ογκώδη αντικείμενα από είδη υγιεινής έξω. Βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρία Αθανασιάδου, αυτό με τα ογκώδη αντικείμενα που βγάζει πολλά πράγματα, τα οποία, ο καθένας. Και πολλά άλλα αντικείμενα, δηλαδή το παρατήρησα χθες στην δική μου γειτονιά. Φυσικά παρατηρώ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου γίνονται αναφορές και υπάρχουν εικόνες τέτοιων σημείων, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα μια δημοτική αρχή οφείλει να έχει προγραμματισμό και οργάνωση ώστε να αντιμετωπίζει όλα αυτά, όμως και εμείς πρέπει να είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι και να λειτουργούμε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να κάνουμε ως πολίτες τέτοιες κινήσεις, τη στιγμή που και κάποιοι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι βγαίνουν και ανακοινώνουν τηλέφωνα και τέλος πάντων ένα πρόγραμμα. Την εναλλακτική λύση δίνουν. Την εναλλακτική λύση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνω πάνω σε αυτό που λέτε, αν καταλαβαίνω σωστά, ότι στα θετικά, παραδείγματος χάρη στην αναφορά που κάνετε με τον αντιδήμαρχο και τις κινήσεις προκειμένου η πόλη μας να είναι καθαρή,
επικροτείτε και υπάρχει συνεργασία. Δεν σας άκουσα να μιλάτε αντιπολιτευτικά. Όχι. Από την πρώτη στιγμή η διάθεση δική μου, αλλά και των υπόλοιπων μελών της κοινότητας. Και το λέω αυτό γιατί είστε όμως με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Ναι. Θα μιλήσω όμως σήμερα για μένα, εννοείται και για τα υπόλοιπα μέλη, αλλά να σας πω για μένα προσωπικά. Βεβαίως. Η διάθεση μου λοιπόν ήταν διάθεση για συνεργασία. Τα εμπόδια που συνάντησα δεν μου ήταν ευχάριστα και δεν έγινε εύκολα αποδεκτή αυτή η συνεργασία. Θα μας πει αν είναι συνέχεια για τα εμπόδια. Παρ' όλα αυτά όμως, σε σημεία τα οποία εγώ θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργήσε θετικά, εννοείται ότι τα επικροτώ. Εννοείται όταν βλέπω έναν αντιδήμαρχο να προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μικρό, είναι τεράστιο και βλέπουμε ότι η πόλη δεν συνεργάζεται 100%, εκεί δεν μπορώ να επιρρύψω ευθύνη στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, γιατί και τα μέσα που έχει μια δημοτική αρχή, η δική μας δημοτική αρχή, δεν είναι και τα μέσα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν στον αληθή ένα πρόβλημα άμεσα εκείνη τη στιγμή. Θα μου πείτε, θα πρέπει μια δημοτική αρχή να φροντίσει, να εξοικονομήσει πόρους, ώστε να έχει τον εξοπλισμό εκείνων στην φαρέτρα της, ώστε να αντιμετωπίζει έγκαιρα τέτοιου είδους προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι η συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τους πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πιστεύω ότι σε αυτήν την περίοδο γίνεται έντονα, γίνεται προσπάθεια. Ελπίζω και κάποιοι πολίτες να συμμορφωθούν. Ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, τι εμπόδια συναντήσατε, αναφερθήκατε πριν σε εμπόδια. Ναι. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε, για μένα αυτή η θητεία είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, κλείνοντας η θητεία αυτή, θεωρώ ότι ήταν ένα τεράστιο σχολείο και μια τεράστια εμπειρία για μένα. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα και οι συμπεριφορές των ανθρώπων, είτε θετικές είτε αρνητικές, τα εμπόδια τα οποία αντιμετώπισα, όλα αυτά με δυνάμωσαν, με κάναν πιο ανθεκτική, με πείσμωσαν, έτσι ώστε να προσιλωθώ ακόμη περισσότερο στο στόχο μου, ώστε να πετύχω αυτά τα οποία ήθελα. Και θεωρώ ότι στο κλείσιμο της ημέρας, στο κλείσιμο αυτής της θητείας, έχουν επιτευχθεί πράγματα από την κοινότητα της Δράμας, αλλά έχουν υλοποιηθεί. Ένα μεγάλο κομμάτι δεν έχει υλοποιηθεί, δεν είναι δική μας ευθύνη αυτό. Αυτό όμως το όραμα το οποίο είχαμε και εγώ προσωπικά έχει αποτυπωθεί στα τεχνικά μας προγράμματα. Τα εμπόδια λοιπόν αυτά ήταν αντιδράσεις οι οποίες μπορεί να ήταν αντιπολιτευτικού χαρακτήρα, μπορεί να ήταν έλλειψη εμπιστοσύνης, γιατί εγώ προερχόμουν, η κοινότητα αυτή προερχόταν από μία άλλη παράταξη. Θέλετε να μας πείτε λίγο και τη σύνθεση του Συμβουλίου. Να διευκρινίσω ότι είστε με την παράταξη Πόλη και Ζωή, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δράμας. Βέβαια, δεν θα συνεχίσετε την τοπική κοινότητα. Θα πάτε, από ό,τι έμαθα, στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, που θα μας τα πείτε και στη συνέχεια. Θα τα πω για αυτά. Το σχήμα αυτό, η ομάδα αυτή, το συμβούλιο αυτό, εκλέχθηκε με τις εκλογές του 2019 με μια ιδιαίτερη σύνθεση, λόγω της ιδιαιτερότητας του εκλογικού νόμου. Και σε αυτό η Πόλη και Ζωή λοιπόν, η Πόλη και Ζωή κέρδισε την πρωτιά στο κομμάτι της κοινότητας και είμαστε μέσα 4 παρατάξεις. Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Παρ' όλα αυτά, με τον τρόπο μου αλλά και με την συνεργασία και των υπόλοιπων μελών και τη διάθεσή τους για να παράξουμε έργο, έχουμε γίνει μια συμπαγής ομάδα η οποία ομόφωνα έχει πετύχει πάρα πολλές αποφάσεις. Αποφασίσαμε από κοινού να λειτουργήσουμε όχι παραταξιακά και πέτυχε αυτή η συνταγή.
γιατί είμαστε δυναμωμένοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό έχω να πω όσον αφορά την σύνθεση αυτής της του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε αυτό το ετερόκλητο σχήμα, η συμμετοχή από 4 παρατάξεις, ενώ υπήρχε φόβος αρχικά ότι θα δει, αν καταλαβαίνω σωστά, ότι θα υπήρχαν διάφορα εμπόδια και δυσκολίες, στη συνέχεια η πρόθεση από όλους ήταν ο κοινός γνώμονας. Συγκλίναμε, ναι. Η καλή συνεργασία. Φυσικά υπήρχαν και διαφωνίες. Λογικό. Φυσικά υπήρχαν και αντιδράσεις. Όμως ο γνώμονας με τον οποίο λειτουργήσα και συμφώνησε και όλο το Συμβούλιο, δηλαδή πήγαμε από κοινού, ήταν το κοινό καλό της πόλης και η νομιμότητα. Επίσης πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Η νομιμότητα. Τι αρμοδιότητες έχει η τοπική κοινότητα, το Συμβούλιο της, και ποιο το εύρος γεωγραφικά, είναι μόνο μέσα στην πόλη, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες... Οι αρμοδιότητες είναι πάρα πολλές, αλλά είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Είναι πάρα πολλές. Αφορούν αντιμετώπιση προβλημάτων που μέσα στην πόλη, είτε αφορούν το πράσινο, είτε αφορούν τα δημόσια έργα, το τεχνικό πρόγραμμα, τη συντάξη τεχνικού προγράμματος, είναι πάρα πολλές οι αρμοδιότητες. Απλά εμείς μεριμνούμε για όλα αυτά τα προβλήματα, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε. Δεν έχουμε δική μας τεχνική υπηρεσία, δεν έχουμε δική μας υπηρεσία πρασίνου, καταλαβαίνετε. Εμείς μεταφέρουμε στην ουσία από τη βάση τα προβλήματα της πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε εντοπίζετε τα προβλήματα, δεχόσαστε τα αιτήματα και στη συνέχεια γίνεται το σχετικό αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει... Αν αφορά παράδειγμα τα έργα στην πόλη, αυτό που κάναμε εμείς κατά μεγαλύτερο ποσοστό είναι να εντάσσουμε μέσα στο τεχνικό μας πρόγραμμα και αιτήματα πολιτών, πολύ σοβαρά, φορούσαν μεγάλη μερίδα της πόλης, πολιτών της Δράμας, όχι μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό... Ένα παράδειγμα θα μπορούσατε να μας δώσετε χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη για κάποια σχολεία, ίσως... Κοιτάξτε, τελευταία το κάποιοι έργο... γονείς να ζητήσουν κάτι. Υπήρχαν πάρα πολλά αιτήματα για πάρα πολλά σχολεία, για προβλήματα που αντιμετώπιζαν στις στέγες, για προβλήματα που αντιμετώπιζαν στις σχολικές αυλές, για χώρους υγιεινής των σχολείων. Αυτό που κάναμε και είναι ένα έργο μεγάλο, το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή από τον Δήμο με προϋπολογισμό από την κοινότητα της Δράμας, είναι οι σχολικές αυλές, περίπου 10 σχολείων και ύψους προϋπολογισμού ύψους 480.000 ευρώ και κάποιες στέγες οι οποίες είχαν σοβαρό πρόβλημα και μπήκαν σε προτεραιότητα πάλι με αίτημα των σχολικών αυτών μονάδων, μετά από αίτημα αυτών των σχολικών μονάδων, και αφορούν στέγες και χώρους υγιεινής. Αυτό που προσπαθήσαμε και καταφέραμε είναι να βάλουμε, να εντάξουμε και έργα και στους 5 συνοικισμούς που ήταν αρκετά παραμελημένοι, που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια της κοινότητας της Δράμας, όπως είναι οι Ταξιάρχες, η Νέα Σεβάστια, η Νέα Μισός, ο Αρκαδικός και τα Αμπελάκια. Βέβαια, μεγάλο κομμάτι των έργων αυτών δεν έχει εκτελεστεί, δεν είναι όμως δική μας ευθύνη αυτό, αλλά είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, αυτή εκτελεί. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, είμαστε γνωμοδοτικό όργανο. Ευθύνη της Δημοτικής Αρχής με ποια έννοια? Δεν δοθήκαν προτεραιότητες, δεν υπήρχαν τα κονδύλια? Τα κονδύλια υπάρχουν και είναι εκεί, μαζί με τους τίτλους των έργων. Υπάρχουν οι κωδικοί, είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζεται κάθε αρχή της νέας χρονιάς, συνήθως Ιανουάριο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής να δώσει εντολή να εκτελεστούν τα έργα αυτά. Ευελπιστώ ότι... Γιατί δεν προχώρησαν όμως κάποια έργα, αυτό... Μπορείτε λίγο να μας... Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει η ίδια η Δημοτική Αρχή και όταν τους καλέσετε εδώ στο πάνελ μπορούν να σας απαντήσουν. Εγώ δεν γνωρίζω γιατί δεν έχουν προχωρήσει. Στις δικές σας ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι είστε δυναμικοί και τα ψάχνετε. Ναι, θα μπορούσαν... Τι σας έχουν πει? Από αυτά που έχω ζήσει μέσα από τη διοίκηση αυτή,
Θεωρώ ότι δεν ήταν κάτι τραγικό να εκτελούνται κάποια μικρά έργα, γιατί οι προϋπολογισμοί δικοί μας δεν είναι μεγάλοι. Είναι 600.000 ευρώ το χρόνο, ναι, και τα έργα τα οποία βάζουμε είναι της τάξης των 30.000, των 20.000, των 50.000, εκτός από κάποια μεγάλα έργα που έχουμε εντάξει, όπως είναι τα σχολεία, οι σχολικές αυλές, οι στέγες και η παιδική χαρά του Δημοτικού Κήπου, η οποία ήδη εκτελείται. Δηλαδή συμβάλαμε, παρά τον μικρό προϋπολογισμό μας, και σε μεγάλα έργα, οπότε στηρίζουμε το Δήμο Δράμας και το έχουμε δείξει έμπρακτα αυτό. Και αν παρακολουθήσει κάποιος και διαβάσει όλα τα τεχνικά προγράμματα τα οποία έχουμε ψηφίσει, θα δείτε ότι έχουμε ακουμπήσει σε όλα σχεδόν τα προβλήματα της πόλης. Και επιπλέον θέλω να πω ότι διεκδικήσαμε και καταφέραμε να πάρουμε τις εκπτώσεις από έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί διαχρονικά από το 2017 έως και σήμερα, της τάξης του 1.000.000 περίπου 200.000 ευρώ, και μέσα από αυτό το ποσό είναι ακριβώς αυτά τα έργα που εκτελούνται σήμερα, δηλαδή οι σχολικές αυλές, νοικοκυρεμένα, προγραμματισμένα, με όραμα. Αυτό λοιπόν που θέλω και επιθυμώ, γι' αυτό και συντάσσομαι πολύ συνειδητά με τον κύριο Χαρακίδη στις επερχόμενες εκλογές, είναι ότι θεωρώ ότι σύμφωνα με βάση τη λογική μου θα αφήσω το συνέστημα το ότι ανήκω σε μια παράταξη από πριν, και το ότι ιδεολογικά ταυτίζομαι με την παράταξη αυτή, τα αφήνω αυτά λοιπόν στην άκρη και βάζω καθαρά τη λογική, επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πετύχει ως δήμαρχος την θητεία την οποία έχει διοικήσει, θεωρώ ότι είναι ικανός, ότι είναι αποτελεσματικός, ότι έχει όραμα, έχουμε κοινό όραμα, αυτό θέλω να υλοποιηθεί, και θεωρώ ότι μπορεί να βρει τον τρόπο, είναι ο μοναδικός που μπορεί να βρει τον τρόπο ώστε να κερδιθεί ο χαμένος χρόνος, ώστε να προχωρήσουν τα έργα αυτά και να αλλάξει η πόλη όψη. Τι σας οδήγησε στην απόφαση από την τοπική κοινότητα, το τοπικό ψηφοδέλτιο, να περάσετε στο κεντρικό με την παράταξη Πόλη και Ζωή και επικεφαλής τον Κυριάκο Χαρακίδη? Από την πρώτη στιγμή, πάντα θεωρώ, άποψή μου είναι, προσωπική μου άποψη αυτή, όταν ξεκινάς να ασχολείσαι με κάποιο θέμα, θα πρέπει να ξεκινάς από χαμηλά. Θεωρώ ότι η κοινότητα είναι η βάση αυτής της πυραμίδας. Μπορεί πολλοί να την υποτιμούν, αλλά για μένα... Με ποια έννοια, επειδή είναι μικρότερη κλίμακα. Ναι, είναι το πρώτο στάδιο. Θεωρώ όμως ότι ένας αιρετός, όταν θέλει να μάθει τη διοίκηση πραγματικά, πρέπει από εκεί να ξεκινήσει. Εγώ, επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ και αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο στις υπηρεσίες, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί απέκτησα μία γνώση πάρα πολύ σημαντική, η οποία μπορεί να με βοηθήσει τώρα στο επόμενο βήμα, εάν εκλεγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί αυτοί είναι που σου δίνουν την γνώση, την αντικειμενική. Απλά αφιέρωσα χρόνο με αυτούς, με ερωτήσεις, με συζητήσεις και διάθεση για μάθηση. Γιατί αν δεν γνωρίζεις, τότε είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν αγώνα χωρίς να έχεις όπλα. Αν όμως έχεις διάθεση να μάθεις. Ναι, θεωρώ ότι η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, και αυτή η οποία θα τον οδηγήσει να πετύχει το στόχο του, και παρά τις αντιδράσεις που μπορεί στην πορεία αυτή μέχρι να πετύχει το στόχο του να βρει στον δρόμο αυτόν, νομίζω ότι το πετυχαίνει, γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη γνώση αυτή. Οπότε ένα μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Αυτή η θητεία στην τοπική κοινότητα της Δράμας, ως πρόεδρος που είστε ακόμη.
Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη γνώση και πολύ μεγάλο σχολείο. Αυτό λοιπόν που ολοκλήρωσα στην κοινότητα της δράμας, θέλω να το αξιοποιήσω και να κάνω το ένα βήμα παρακάτω, να βοηθήσω τον Κυριάκο το Χαρακίδη, έχοντας αυτή τη γνώση και προσθετικά να αποκτήσω και καινούρια, γιατί εννοείται ότι τα θέματα που θα απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολύ περισσότερα από αυτά της κοινότητας. Ο Κυριάκος Χαρακίδης δυσκολεύτηκε να σας πείσει να είστε υποψήφιος στο κεντρικό? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι για κάθε απόφασή μου... Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ότι υπάρχει ικανοποίηση για το έργο σας ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Ναι. Και από την παράταξή σας. Θεωρώ ότι όλοι έχουν εκτιμήσει το έργο της κοινότητας της δράμας και όλοι έχουν εκτιμήσει και τη δική μου προσπάθεια αλλά και των υπόλοιπων μελών της κοινότητας δράμας. Για κάθε μου απόφαση στη ζωή μου και τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντα μπαίνω στη διαδικασία της ανασκόπησης. Mm-hmm. Ποτέ δεν είναι απροβλημάτιστη η απόφαση που θα πάρω. Αυτό το οποίο έχω κάτσει και έχω σκεφτεί είναι κάποια πράγματα τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο με την απόφασή μου στο να βοηθήσω την πόλη μου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η προσωπική μου επιλογή, είναι αυτή η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο κατά την άποψή μου, έτσι, στο να αλλάξουν πράγματα στην πόλη μου. Θεωρώ, μετά από πάρα πολλή σκέψη, ότι η μόνη λογική λύση για να βγούμε πολύ γρήγορα στο φως και για να εξαργυρώσουμε όλο αυτό το έργο, παράδειγμα, της κοινότητας, mm-hmm. της δράμας, mm-hmm. και φυσικά και των άλλων κοινοτήτων, έτσι, σύν το ότι να διεκδικήσουμε και άλλους πόρους οι οποίοι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της πόλης μας, είναι μόνο με τον Κυριάκο το Χαρακίδη. Για ποιο λόγο? Θέλετε να μας πείτε τους λόγους μετά το διαφημιστικό διάλειμμα? Ναι, να έχετε και το χρόνο. Βεβαίως. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.